Πάμε να ανοίξουμε τώρα τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω κυρίες και κύριοι για αρχή τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε? Καλησπέρα Σκημιλγκόνη, δόξα τω Θεώ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω πόσο θεωρείτε ότι μπορεί να μας επηρεάσει είτε γεωπολιτικά είτε ακόμη και οικονομικά μια ενδεχόμενη κρίση στην Ουκρανία. Τι βλέπετε στο Ουκρανικό να έρχεται? Γεωπολιτικά ήδη μας επηρεάζει το γεγονός ότι η Αμερική έχει χαλαρώσει ένα της Τουρκίας την πολιτική που ακολουθούσε, αποδεικνύει ότι προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες με τα κράτη που βρίσκονται στην ευρύτερη περιφέρεια της Ρωσίας και της Ουκρανίας, mm-hmm. για να είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει εκπλήξεις. Το βλέπουμε αυτό διαρκώς τις τελευταίες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που υπάρξει σύγκρουση, προσωπικώς δεν θεωρώ ότι είναι η πλέον πιθανή εκδοχή αυτή τη στιγμή. Ναι. Σε περίπτωση που υπάρξει σύγκρουση, τότε είναι σαφές ότι το βάρος θα το πληρώσει η Ουκρανία και κυρίως η Ευρώπη. Η εκτίμησή μου είναι όμως ότι δεν πάμε αυτή τη, η σύγκρουση δεν είναι αυτή τη στιγμή η βασική πιθανότητα να εξελιχθεί η κατάσταση. Υπάρχει ήδη αρκετός χώρος για διπλωματία να δράσει. Ναι. Φαίνεται ότι έχουν δοθεί εκατέρωθεν τα μηνύματα για το πώς πρέπει να... ποια είναι τα όρια της κάθε χώρας, της κάθε περιοχής. Νομίζω ότι τα πράγματα δείχνουν να εξομαλύνονται, παρότι βεβαίως από ό,τι διάβασα, ο Ουκρανός πρόεδρος θεώρησε ότι 16 Φεβρουαρίου μια πιθανή ημέρα για ρωσική επίθεση. Ναι, και δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι να ακούς τον πρόεδρο μιας χώρας, νομίζω της δεύτερης μεγαλύτερης έκτασης στην Κυριαία Ήπειρο, να λέει ότι η CIA μου είπε ότι στις 16 θα επιτεθούν οι Ρώσοι. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε σας αυτό ως πρωτοβουλία και ως περιεχόμενο του διαγγέλματος δηλαδή. Ναι, το διάβασα. Πρέπει να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση. Εκτός αν έχουν, ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να έχουν οι ίδιοι περισσότερες προφορίες βεβαίως οποιονδήποτε άλλον. Επίσης μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας πόλεμος προπαγάνδας γύρω από όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια. Να είμαστε τώρα αντικειμενικοί, ποτέ δεν ανακοινώνεται ότι θα αρχίσει ένας πόλεμος την τάδε ημέρα. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Αναφέρατε στην αρχή το πώς μας επηρεάζει γεωπολιτικά και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό, καθώς κύριε Συρίγο, την ώρα που η Ουάσιγκτον φαίνεται να χαλαρώνει απέναντι στην Άγκυρα, βλέπουμε ότι αναβαθμίζει την στρατηγική των προκλήσεων η Τουρκία, δηλαδή ότι το εκμεταλλεύεται όλο αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω, όλο αυτό το, όλη αυτή τη ρητορική και την τακτική αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών με το γνωστό επιχείρημα περί αποστρατικοποίησης, πόσο μακριά μπορεί να το φτάσει κατά την εκτίμησή σας η γειτονική χώρα? Τρία πράγματα. Το πρώτο, ότι όλα αυτά που λέει η Τουρκία δεν είναι καινούργια. Τα λέει κατά καιρούς και τα επαναλαμβάνει. Δεύτερο σημείο, εκείνο που είναι περίεργο είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες επανέρχεται διαρκώς και διαρκώς και διαρκώς με δύο θέματα. Την αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου και τη διασύνδεση της ελληνικής κυριαρχίας με το καθεστώς αποστρατιωτικοποιήσεως. Ναι. Αυτά τα έχει ξαναπεί στο παρελθόν. Αλλά τώρα επανέρχεται με τεπιτάσεις αυτά τα θέματα. Ναι. Εμονικά. Τρίτο σημείο, ενώ έχει αρχίσει την εξομάλυνση των σχέσεων με μια σειρά χωρών που βρίσκονται στην περιφέρειά της, π.χ. Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία και η Ελλάδα και η Κύπρος. Πού το αποδίδω? Το αποδίδω στο ότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται με στρατηγικό τρόπο την Ελλάδα. Έχει αυτή τη στιγμή κολλήσει στο όραμα της γαλάζιας πατρίδας, mm-hmm. το οποίο θεωρεί ότι της δίνει την κυριαρχία ή την επικυριαρχία ή την πρωτοκαθεδρία στην Ανατολική Μεσόγειο, πείτε το όπως θέλετε. Mm-hmm. Και εκεί βλέπει απέναντί της την Ελλάδα. Είναι η μόνη χώρα από τις γειτονικές της χώρες που μπορεί να αμφισβητήσει εμπράκτως όλη αυτή την αντίληψη περί γαλάζιας πατρίδας, διότι ακριβώς αυτή η αντίληψη παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και σε αυτό το πλαίσιο ρητορικά εντείνει τις πιέσεις της. Σημειώνουμε ότι είναι μόνον ρητορικά μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό το μέχρι στιγμής ακούστηκε λίγο ανησυχητικό, πρέπει να σας πω. Ναι, και αυτό είναι το τρίτο σημείο.
Ναι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, η Τουρκία είναι στριμωγμένη οικονομικά, είναι στριμωγμένη στρατιωτικά, έχει πρόβλημα επειδή η Αμερική από τις 12 Δεκεμβρίου του 2020 δεν εξάγει νέα όπλα στην Τουρκία. Ναι. Έχει όλα αυτά τα προβλήματα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Χρειάζεται πολύ προσοχή βεβαίως και παρακολούθηση. Το γεγονός ότι βλέπουμε πλέον να προβάλλεται μια εικόνα ενωμένης αντιπολίτευσης στο εσωτερικό της Τουρκίας, έκατσαν και σε αυτό το περίφημο στρογγυλό το τραπέζι οι ηγέτες όλων των κομμάτων για να δείξουν και την ισοτιμία και όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πυροδοτήσει εξελίξεις στη γείτονα. Με την έννοια του να προσδοκά η Ελλάδα σε αυτό. Δεν είναι το πρόβλημα αν θα μείνει ή θα φύγει ο Ερντογάν. Το να μείνει ή να φύγει ο Ερντογάν είναι παντελώς αδιάφορο από πλευράς τουρκικών διεκδικήσεων, όχι από πλευράς καθημερινής πολιτικής, από πλευράς τουρκικών διεκδικήσεων. Ναι. Όποιος και να έρθει θα συνεχίσει τα ίδια που έκανε ο Ερντογάν, όπως ο Ερντογάν συνέχισε τα ίδια που έκανε η κεμαλική προκάτοχή του και το καθεξής. Του πήρε 10 χρόνια όμως για να κάνει τα ίδια του Ερντογάν, 15. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχει υπάρξει και καλός γείτονας, δεν είναι έτσι? Η πρώτη περίοδος ήταν μια περίοδος στην οποία ο Ερντογάν δεν ήθελε να ανοίξει εξωτερικά ζητήματα. Είναι γεγονός αυτό. Υπήρξαν όμως, ήταν μια περίοδος στην οποία πολλοί λέγανε κοίτα ότι ο Ερντογάν κρατά χαμηλούς τόνους. Ήταν η περίοδος, σας θυμίζω, το 10, 11, 12, όπου ο Ερντογάν εφάρμοζε την πολιτική της κανονιοφόρου, δηλαδή έστελνε τουρκικά πλοία να περιφέρονται ασκόπως πέριξ των ελληνικών νησιών, ασκώντας το δικαίωμα δήθεν της αυλαβούς διελεύσεως, ναι, για να δει τις αντιδράσεις μας. Νομίζω το κρίσιμο σημείο στον Ερντογάν το 2011 με όσα έγιναν στο πάρκο Γκεζί, ναι, όπου από εκεί και πέρα αλλάζει εντελώς τη ρητορική του και την τακτική του έναντι και των γειτόνων του, έναντι και ημών. Αυτό ως προς την στρατηγική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος. Ως προς τον ίδιο τον Ερντογάν, θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, ο επόμενος 1,5 χρόνος, νομίζω ότι οδηγεί σε γενικές γραμμές στο τέλος του Ερντογάν. Και ο Ερντογάν προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να μπορέσει να φύγει με σχετικά λίγα προβλήματα. Δεν θα είναι ομαλή η μετάβαση, ο Ερντογάν το ξέρει, ναι, αυτό το πράγμα. Και φυσικά δεν θέλει να περάσει και την εικόνα του ανθρώπου ο οποίος εγκαταλείπει τα πράγματα. Είναι ό,τι χειρότερο το να βλέπεις κάποιον αδύναμο ηγέτη να φεύγει σιγά σιγά. Επομένως, έχει τη δυνατότητα, ελέγχει τα μέσα, περνάει το μήνυμα ότι είναι πανίσχυρος και νομίζω ότι προετοιμάζει την αποχώρησή του από τη χώρα. Εκεί αυτό σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, είδατε χθες την παρέμβαση του κυρίου Στουρνάρα σε σχέση με την ανάγκη, την κατά αυτόν ανάγκη, εν πάση περιπτώσει, να αναδεικνύει ο προϋπολογισμός από του χρόνου πρωτογενή πλεονάσματα 2%. Αυτή η παρέμβαση ήρθε 24 ώρες μετά από ένα μήνυμα που προσπάθησε να στείλει ο Πρωθυπουργός και στις αγορές, νομίζω, με φόντο και τις φοβερές αυξήσεις στα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων, ότι ό,τι είναι να γίνει από εδώ και πέρα θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στο να μην εκτροχιαστεί δημοσιονομικά η χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω όλα αυτά σε μια χρονιά, το 23, που είναι εξορισμού εκλογική και με την ακρίβεια να τρέχει και την ενεργειακή κρίση να μαστίζει τα νοικοκυριά κλπ. Πόσο επιτείνουν το πολιτικό πρόβλημα της κυβέρνησης, κατά τη γνώμη σας? Η κατάσταση από πλευράς ακρίβειας είναι πολύ σοβαρή. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Από εκεί και πέρα γίνονται προσεκτικά βήματα. Για παράδειγμα, θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι η κυβέρνηση επιλέγει να βοηθήσει συγκεκριμένα εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες, κοινωνικές ομάδες, κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, όχι γενικώς για όλους, και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Έχουμε επιτύχει φέτος αρκετά πράγματα, δηλαδή διάβαζα το θέμα της ανεργίας, έχουμε πετύχει τη χαμηλότερη ανεργία από το 2010. Είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στο ΑΕΠ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αρχίσει να τρέχει ένα πρόγραμμα 32 δισεκατομμυρίων για τα επόμενα χρόνια, το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που υπολογίζεται ότι θα ενισχύσει το ΑΕΠ κατά, αν δεν κάνω λάθος, 7 ποσοστιαίες μονάδες. Όλα αυτά σημαίνουν
ότι χρειάζεται να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Mm-hmm. Πάμε πολύ καλά σε επενδύσεις. Είμαστε ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Χρειάζεται να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, να μην χάσουμε αυτή τη μεγάλη εικόνα, η οποία αποτελεί, κάνει τη χώρα μας πόλο έλξεως, mm-hmm. και δώσουμε την εντύπωση ότι ξαναγυρίζουμε στη λογική την παλιά, όπου μοιράζουμε λεφτά, όπου προσπαθούμε λόγω των εκλογών να αλλάξουμε την οικονομική μας πολιτική κτλ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε στην πράξη πώς θα γίνει. Για να δούμε στην πράξη πώς θα γίνει αυτό. Σε εκλογικές χρονιές τα πράγματα συνήθως δεν πάνε και πολύ καλά. Κύριε Σύντεγο, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλό τάξιδο και το καινούριο βιβλίο που γράψατε με τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον συνάδελφό σας, για τη μικρασιατική καταστροφή. 50 ερωτήματα και απαντήσεις, έτσι, αυτό. Ναι, βγήκε σήμερα στα βιβλιοπωλεία. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι δείχνει με έναν σύντομο, ευσύνοπτο αλλά και κριτικό τρόπο και πλήρη. Τι διεμήφθη, τι ήταν το διακύβευμα εκείνη την εποχή, πώς το αντιμετωπίσαμε και κυρίως τα λάθη τα οποία κάναμε για να μην τα επαναλάβουμε. Καλό τάξιδο και πάλι να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελικονή.